was more like a beauty queen from a movie scene. Σε ποιον άντρα έχει πει η Μάρο Λεωνάρδου σιγά ρε φίλε? Σε πάρα πολλούς, σε όλους εκτός από τον άντρα μου, τον πρώην άντρα μου. Είχαμε πολύ καλή σχέση και έχουμε. Το έχω πει σε διευθυντές, όχι δυνατά, ποτέ. Το έχω πει σε συναδέλφους, το έχω πει σε φίλους φίλων μου που βλέπω πως συμπεριφέρονται. Το έχω πει γενικά σε πολλούς. Δεν το συζητάτε με στενοχώρια το γεγονός του χωρισμού σας? Είναι κάτι το οποίο το έχετε ξεπεράσει? Όχι, δεν το έκανα ποτέ με στενοχώρια. Απλά νομίζω πως 21 χρόνια γάμου για μια ζωή είναι πάρα πολλά. Γιατί η ζωή κάνει κύκλους και όταν κάτι τελειώνει πρέπει, ή μάλλον δεν τελειώνει ακριβώς, όταν αλλάζει η μορφή πρέπει να εξελίσσεται. Το ότι δύο άνθρωποι χωρίζουν δεν σημαίνει ότι πρέπει να σφαχτούν κιόλας. Εξελίσσεται η σχέση τους σε κάτι άλλο. Παραμένουν γονείς, παραμένουν οικογένεια, αλλά δεν κοιμούνται πια μαζί. Τόσο απλά. Θα μου πείτε τώρα πώς παντρεμένοι κοιμούνται μαζί. Α, δεν ξέρω, να ψαχτούν. Σε έχουν απογοητεύσει? Καμία πικρία. Μα απολύτως καμία πικρία, παρά το σιγαρεφίλ. Εγώ τους λατρεύω τους άντρες. Άλλα ψάχνουν εκείνοι, άλλα ψάχνουμε εμείς. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους κρεμάσουμε στο απόσπασμα. Τους αγαπάμε τους άντρες, γιατί τους χρειαζόμαστε και μας χρειάζονται. Αλλά άμα δεν τα βρίσκουμε κιόλας. Εντάξει. Όταν αρχίζεις και μου λες τις παπαριές. Στο κομπιούτερ 3 ώρα το πρωί κοιτάω τα ασιατικά χρηματιστήρια. Ναι, γιατί έχεις πολλές μετοχές στα ασιατικά χρηματιστήρια. Πες μου καλύτερα ότι είσαι σε ένα τσάτ, ας πούμε, και ψάχνεις επιβεβαίωση. Την απιστία την έχετε ζήσει? Ναι. Εντάξει, δεν θέλω να το προσωποποιήσω και να το συγκεκριμενοποιήσω, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα που δεν την έχει ζήσει και δεν υπάρχει και άντρας που να μην την έχει ζήσει. Πώς την αντιμετωπίσατε? Φιλοσοφικά. Τι να κάνουμε, όλα μέσα στη ζωή είναι. Δεν σκοτωθούμε κιόλας. Άμα ένας άνθρωπος δεν είναι ευχαριστημένος στη σχέση του, θα πάει αλλού. Κρυφά, φανερά. Γιατί φταίει το τρίτο πρόσωπο που τον παραπλάνησε? Δεν τον παραπλάνησε. Ο άνθρωπος είχε ανάγκες, έτσι. Και τις βρήκε αλλού. Τελεία. Τώρα είστε ερωτευμένοι, έχετε ανοίξει ένα νέο κύκλο στη ζωή σας? Με τον εαυτό μου. Με τα βιβλία, με τη δουλειά μου, δεν έχω ανοίξει. Όχι, κάτι επίσημο και σημαντικό δεν το έχω ανοίξει. Όχι γιατί δεν έτυχε. Στις περισσότερες χωρισμένες γυναίκες, ξέρετε, οι περισσότερες χωρίζουμε, όταν χωρίσουμε με δική μας επιλογή, ελπίζοντας και πιστεύοντας ότι θα βρούμε κάτι άλλο. Στην Ελλάδα, οι χωρισμένοι με τα 2 και 3 παιδιά δεν νομίζω ότι τη θέλει κανείς. Υπάρχει μια έκφραση, αν δεν την έχουν ακούσει οι γυναίκες, να την ξέρουν. Τη λένε οι άντρες μεταξύ τους. Ποια λέει την κατεστραμμένη, δεν τη θέλω εγώ αυτήν. Ονειρεύεται ότι θα ξαναβρει την 25άρα. Ναι, τρεχαγύρευε. Λοιπόν, είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Πόσο δύσκολο είναι, θέλω να μου πείτε, να μεγαλώνει μια γυναίκα τα παιδιά μόνη της? Γιατί όταν είναι στο γάμο, τα μεγαλώνει με παρέα. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις οι γυναίκες μόνες τους τα μεγαλώνουν τα παιδιά, γιατί ο σύζυγος είναι στη δουλειά, στις υποχρεώσεις, στους φίλους του κτλ. Το παιδί το λούζει τη μαμά, το παίρνει στην πλάτη και πάει ισοβίως. Γι' αυτό όλες οι νέες κοπέλες που είστε κάτω των 30 και λυσάτε να γίνετε μάνες, να το ξανασκεφτείτε. Έχετε παρόλα αυτά και ένα εγγονάκι. Έχω και ένα εγγονάκι, ναι, γιατί και αυτό είναι συνέπεια. Έκανε η κόρη μου ένα παιδί, τι θα την κάνω, θα την πετάξω, θα την διώξω, θα την αφήσω στο δρόμο να μεγαλώσει 20 χρονών παιδί ή ένα παιδί? Όχι. Το λούζομαι και αυτό. Ήσασταν πολλά χρόνια στην πρώτη γραμμή ενημέρωσης. Τώρα που απέχετε από την τηλεόραση, σας λείπει αυτό? Όχι καθόλου, είναι υπέροχα. Ονειρεύομαι έναν κόσμο που θα διαβάζει μόνο βιβλία, που δεν θα ακούει ειδήσεις και δεν θα βλέπει ειδήσεις. Ατομικό για τον καθένα. Εγώ, ας πούμε, να σας πω κάτι, δεν θα ξανάλεγα ειδήσεις. Δηλαδή, θεωρώ ότι όταν έχεις κάνει έναν κύκλο 30 χρόνια, 20 έκανα εγώ. Εντάξει, βέβαια, σε έρχεται και κανένας άλλος να τις πει. Δηλαδή, φτάνει. Αλλά δεν είναι αυτό, δεν ισχύει για όλους. Δεν σημαίνει ότι επειδή η Ελιστά είναι μια ηλικία, πρέπει να πάψει να λέει ειδήσεις. Ή η Όλγα Τρέμι, την οποία επίσης εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί συνεργάστηκα μαζί της. Με επικαιρότητα με την Όλγα Τρέμι, την έχετε παρακολουθήσει καθόλου και το Μέγκα, να μου τη σχολιάσετε? Ξέρω ότι έγινε διευθύντρια, ότι αλλάξανε. Ωραία, να σας πω κάτι, δεν μπορώ όλη αυτή την, να το πω, μπουρδολογία. Οι διευθυντές και οι παρουσιαστές είναι για να αλλάζουν. Δηλαδή, 10 χρόνια, okay, πάμε για άλλα. Ποια ήταν η δυσκολία που αντιμετωπίσατε εσείς? Τώρα είναι υπερβολή να πω ότι εγώ δεν αντιμετώπισα δυσκολία. Ήμουν ευλογημένο άτομο εξ αρχής.
Όμως θα σας πω γιατί. Γιατί φερόμουν σαν άντρας. Γιατί δεν τόλμησα ποτέ να πω ότι έχω παιδί να θυλάσω στο σπίτι και πρέπει να φύγω. Έλεγα δελτίο, πήγα να το θύλαζα, έμενα δίπλα και ξαναγύριζα. Έφτασα σε ένα σημείο να έχω θέσει αρχιστάκτου και στα κανάλια παλιότερα και έμπαινα σε μια σύσκεψη με 40 άντρες και όταν αρχίζανε τα... Γιατί οι άντρες μιλούν κάπως έτσι πιο προχωρημένα και λέγανε «Σις, Μάρο!»